Σας έλεγα ότι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κυρία Γκίκα, μαζί με την Υπουργό, κάνει περιοδεία σε σχολεία της του Νομού Αττικής. Νομίζω ότι αυτή τη φορά μπορούμε να μιλήσουμε μαζί της. Καλημέρα, κυρία Γκίκα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας. Πραγματικά είμαστε, μόλις τώρα αυτή τη στιγμή βγήκαμε από το δεύτερο δημοτικό της Χαλκιδόνας. Mm-hmm. Προηγουμένως ήμασταν στο πρώτο δημοτικό της μεταμόρφωσης με την Υπουργό και με τη νέα Υφυπουργό, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Μάλιστα. Και πρώτο ερώτημα, έχουν επιστρέψει τα παιδιά, δηλαδή η συμμετοχή είναι αυτή που περιμένατε, η κανονική? Ναι, είναι, είδαμε τα παιδιά, πραγματικά υπήρχε και στα δύο σχολεία αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία από ό,τι έχω ενημερωθεί ως τώρα. Τα παιδιά έχουν προσέλθει και οι εκπαιδευτικοί. Και το σημαντικό που πρέπει να το μεταφέρω είναι ότι είδαμε στις φατσούλες των μικρών μαθητών μία ανακούφιση. Ήρθαμε πάλι και χαρά και ενθουσιασμό, θα έλεγα. Ήρθαμε πάλι στο σχολείο μας. Ήρθαμε να δούμε τη δασκάλα μας. Δηλαδή μας το έλεγαν συνέχεια, καταχαρούμενα, με τις μάσκες τους όλα. Αυτό είναι φοβερό το πώς τα παιδιά προσαρμόζονται, γιατί οπωσδήποτε όντας στο σπίτι επί δύο μήνες και εκτός σχολείου θα περίμενε κανείς να ξεχνάγανε, τέλος πάντων, αλλά ήταν όλα με τις μάσκες, όλα κρατούσαν τις αποστάσεις, τα είδαμε και να κάνουν γυμναστική. Η γυμναστική είναι η μόνη περίπτωση που δεν φορούν τα παιδιά μάσκα, αλλά mm-hmm. ήταν με αρκετή απόσταση, με το δασκαλό τους. Μπήκαμε από τάξη σε τάξη και διαπιστώσαμε ότι πράγματι αποζητούσαν να είναι στο φυσικό τους χώρο, που όπως αποζητούσε και η πολιτεία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι λογικό τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά, να θέλουν να βγουν από το σπίτι, να θέλουν να επιστρέψουν στο σχολείο και να δουν άλλα παιδιά, να έρθουν σε επαφή με τα άλλα παιδιά. Τι σας ανησυχεί, ποια είναι τα προβλήματα που προσπαθείτε να προλάβετε ή που θα θέλατε να αποφύγετε? Κοιτάξτε, να δείτε, καταρχήν τα μέτρα ισχύουν όπως ίσχυαν και πριν την αναστολή. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα μέτρα να τηρούνται με θρησκευτική, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ευλάβεια. Δηλαδή τα διαφορετικά διαλύματα, οι μάσκες όπως είπαμε και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους, η χρήση των αντισηπτικών, το καθάρισμα, το πλήσιμο των χεριών επανειλημμένος, η προσαρμοσμένη λειτουργία των κηλικίων, η προσαρμοσμένη λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής, η διαφορετική χρήση των μουσικών οργάνων. Όλα αυτά τα οποία είχαμε πριν θα πρέπει τώρα με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή να τα τηρήσουμε. Επίσης όμως, αυτό που μας είχε λίγο έτσι προβληματίσει και φτάσαμε και στο να κλείσουμε τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, εκτός το γενικότερο μήνυμα που έπρεπε να δοθεί στην κοινωνία ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη φάση και θα έπρεπε να εντείνουμε τον αυτοπεριορισμό μας, ήταν παράλληλα ο συγχρονισμός των γονέων και εκδημόνων. Οπότε σε αυτή την, σε αυτή την περίοδο που κουτίσε επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων, επιμένουμε πάρα πολύ στη διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης ανά ομάδες τμήματων. Οπότε να μην συγχρονίζονται οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι υπόλοιποι που ενδέχεται να συνοδεύουν τα παιδιά. Και αυτό το είδαμε να εφαρμόζεται στα σχολεία. Είχαν την Παρασκευή, ζητήσαμε, αν έχετε ακούσει, οι εκπαιδευτικοί, επειδή 8 πρώτου θα ανοίγαν έτσι κι αλλιώς τα σχολεία, mm-hmm. να προσέλθουν στο σχολείο, να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμα, το ορολόγιο, το οποίο είχε μετατεθεί λόγω της τηλεκπαίδευσης από τις 2.30-5.30, να ξαναπάει την ώρα που αρχίζει κανονικά 8 και 4, αλλά με προσαρμοσμένη, όπως σας είπα, προσέλευση. Mm-hmm. Και να ενημερώσουν τους γονείς γι' αυτό, και πράγματι έγινε αυτό. Έχουμε πολύ έτσι ευρύ ενημέρωση και από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Το κάθε σχολείο, ανάλογα την κουλτούρα που έχει αναπτύξει, επικοινωνίας που έχει αναπτύξει με τους γονείς, ενημέρωσε είτε με τηλέφωνα, είτε με email, είτε με από τον ιστότοπο της σχολικής κοινότητας, σχολικής μονάδας, ενημέρωσε τους γονείς. Επιπλέον, έχουν ενταθεί η δειγματοληπτική έλεγχη από το νέο ΔΥ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μια ανησυχία που είχαν οι εκπαιδευτικοί ήταν αν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τακτικά τεστ, να ελέγχονται ήδη, να προστατεύουν τον εαυτό τους, δηλαδή, για να προστατεύουν και τα παιδιά. Ναι, γι' αυτό δώσαμε τη δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου, δωρεάν τεστ COVID-19, και εξασφαλίσαμε μια ειδική διαφορετική πλατφόρμα που λέγεται edu.testing.gov.gr,
μπορούν να την βρουν εύκολη εκπαιδευτική, την έχουν ήδη βρει, έχουν πάει ήδη εγκύκλοι στα σχολεία και το γνωρίζουν. Ήταν μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Υγείας, τη ψηφιακή διακυβέρνηση και τη Εθνική Άμυνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σε πλήρη ενεργοποίηση 386 κέντρα εξέτασης. Και έχουμε δει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς, γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι πρωτοπόροι. Δηλαδή, θέλω να πω, ενώ υπάρχει αυτός ο ιστότοπος για να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και να αιτούνται και οι πολίτες, βλέπουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, που έχουν πλησιάσει μέσα σε ελάχιστες σε μία μέρα και μαζί με τις αργίες τρεις μέρες, θα έλεγα. Έχουν ήδη καλύψει τα αιτήματα το 10%. Περίπου του πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Και θα υπάρχει δυνατότητα, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επαναληπτικών, δηλαδή θα υπάρχει μια τακτική, ας πούμε. Οι γιατροί στα νοσοκομεία ξέρω ότι κάνουν μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον κάνουν ένα rapid test. Έχετε προβλέψει κάτι αντίστοιχο για τους εκπαιδευτικούς? Έχει προβλεφθεί και η επαναληπτικότητα. Σε πρώτη φάση θα δούμε λίγο πώς θα αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα. Την Παρασκευή έγιναν τα πρώτα τεστ σε 500 περίπου άτομα. Ήταν το πρώτο έτσι δοκιμαστικό, θα έλεγα. Σήμερα ξέρουμε ότι θα εξεταστούν περίπου 2.500. Αύριο, δηλαδή καθημερινά, λαμβάνουν SMS, λαμβάνουν εκπαιδευτικοί για να γνωρίζετε ένα πρώτο SMS ότι ελήφθη το αίτημά τους, και μετά σε 24 ώρες στην αρχή και ίσως λίγο παραπάνω ανάλογα με το πόσους αριθμούς θα έχουμε, πόσες αιτήσεις θα έχουμε. Ανταποκρίθηκε το σύστημα και τους έστειλε πρόσκληση. Οπότε σήμερα θα εξεταστούν, όπως σας είπα, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Αύριο επίσης, μεθαύριο, θεωρούμε ότι μέσα σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε καλύψει, ίσως και λίγο παραπάνω, θα έχουμε καλύψει το μέγιστο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και μετά θα συνεχίσουν και τα επαναληπτικά. Να σας ενημερώσω επίσης ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν ήδη κάνει τεστ. Με δική τους πρωτοβουλία, σωστό. Ναι, με δική τους πρωτοβουλία. Οπότε το τεστ που κάνει τώρα το Υπουργείο Υγείας, το δεύτερο τεστ που γίνεται μέσω της πλατφόρμας, είναι το επαναληπτικό, ας πούμε. Και θα υπάρχουν και άλλα. Ο Δήμος Καλαμαριάς, γνωρίζω διάφοροι δήμοι στα νησιά, Νάξου, στους Λειψούς, στην Κάλυμνο, ξέρω πολύ καλά ότι έχουν διενεργήσει ήδη, διενεργούν ήδη τεστ. Τα οποία πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στην Καλαμαριά, από ό,τι γνωρίζω, με ενημερώσει ο Δήμαρχος, στα 600 τεστ υπήρχε μόνο ένα θετικό, το οποίο για την Καλαμαριά, ειδικά για την, θέλω να πω, κεντρική Μακεδονία, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι καλή ένδειξη. Ναι. Πέστε μου κάτι τελευταίο, κυρία Γεϊκά. Πότε θα κάνετε μια εκτίμηση, πότε νομίζετε ότι ο χρόνος θα είναι κατάλληλος ώστε να αποτιμήσετε πώς πήγε το άνοιγμα των δημοτικών, για να αρχίσει να σκέφτεται κανείς το επόμενο βήμα. Δηλαδή, να ανοίξει για παράδειγμα η τρίτη λυκείου προς τα τέλη της εβδομάδας ή αργότερα? Προς το τέλος της εβδομάδας θα γίνει οπωσδήποτε μια συνάντηση με την Επιτροπή Ειδικών για να γίνει μια πρώτη συζήτηση. Είμαι ειδικός και δεν είμαι επιδημιολόγος για να προσδιορίσω με ακρίβεια την ερώτησή σας. Άλλωστε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα σχολεία, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά τη γενικότερη του πληθυσμού συνολικά. Διότι από τα σχολεία δεν έχουμε δει ως τώρα, ειδικά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, δεν έχουμε δει να γίνεται διασπορά οίκου φορτίου. Όταν την προηγούμενη περίοδο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το μισό Νοέμβριο, που τα σχολεία ήταν ανοιχτά, συλλέγαμε καθημερινά και μελετούσαμε τα στοιχεία, κλείνανε κάποια τμήματα σχολείων, διότι νοσούσε ένα παιδί στη μία τάξη, ένα παιδί στο διπλανό σχολείο, δηλαδή δεν υπήρχε διάχυση να έχει 10 παιδιά. Δεν το έχουμε δει αυτό. Άρα το σχολείο είναι ο πιο ασφαλής χώρος να βρίσκονται τα παιδιά μας. Αυτό συζητούσα με μερικούς δημάρχους που βρισκόντουσαν και σε κόκκινη περιοχή και μου λέγανε καλύτερα να μην πάνε τα παιδιά. Και τους έλεγα ναι, αλλά τα παιδιά βγαίνουν έξω από το σπίτι, τα 8χρονα, στην επαρχία, ξέρετε, ακόμη και τα 8χρονα βγαίνουν λίγο έτσι στη γειτονιά, θέλω να πω. Τα 9χρονα, τα 10χρονα, τα 11χρονα βγαίνουν και το πρωί παίζουν μεταξύ τους χωρίς μάσκες. Το σχολείο, τα παιδιά είναι ασφαλή. Γιατί το σχολείο είναι ασφαλής χώρος εφόσον τηρούνται όλοι οι κανονισμοί που έχουν τεθεί από τον ΕΟΔΗ. Και σε αυτό, και σε αυτό θα ήθελα οπωσδήποτε να πω, δεν μπορώ να μην το πω, είναι πολύ σημαντικό, να πω ότι οι εκπαιδευτικοί επομίστηκαν όχι μόνο το βάρος της διδασκαλίας του μαθήματός τους, αλλά και της διδασκαλίας των μέτρων
πρόληψης και προστασίας. Αλλά σε καλό ακροατήριο, γιατί τα παιδιά το πιάνουν γρήγορα και προσαρμόζονται ακριβώς, και καλύτερα τους μεγάλους. Και μάλιστα δεικνύουν και στο σπίτι, υποδεικνύουν και στο σπίτι πώς πρέπει να φορηθεί η μάσκα και ότι, δεν πρέπει, ότι πρέπει να πλύνουμε συνέχεια τα χέρια μας. Γίνονται πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι τα παιδιά μας. Το έχουμε δει αυτό και στα θέματα ανακύκλωσης και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που τίθενται στη σχολική κοινότητα. Κύριε Γκίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε αισιόδοξοι. Είναι εύχομαι όλα να πάνε καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Τσίμα. Αλλά θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε την προσπάθεια του αυτοπεριορισμού όσο γίνεται περισσότερο για να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν στο φυσικό του περιβάλλον. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να το κάνουμε για μας, αλλά και για τα παιδιά μας αυτές τις κρίσιμες μέρες, εβδομάδες, μήνες που ζούμε. Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.